Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Αποστολίδη. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας πρωί-πρωί και εσείς ο Αγίος Αναργύρης βρεθήκατε, κάζει κανείς πέρα από τη σκέπη μια ομοσπονδία και μια συλλογικότητα ως συμπολίτης και ως συνάνθρωπος. Βέβαια, γιατί όχι μόνο οι γυναίκες των Αγίων Αναργύρων, οι γυναίκες όλης της Ελλάδας. Είμαστε συγκλονισμένες, είμαστε οργισμένες από αυτή τη φρικτή δολοφονία. Αλλά ταυτόχρονα δυναμώνει και η απόφασή μας να παλέψουμε συλλογικά για να διεκδικήσουμε όλα όσα είναι αναγκαία για να αντιπαλέψουμε αυτή τη βία που αντιμετωπίζουμε σε όλες τις μορφές σε βάρος μας. Πολλά περιστατικά έχουν καταγραφεί, κυρία Σκαλούμπακα. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό, ήταν πράγματα που δεν φαινόντουσαν και βγήκαν στο φως. Ήταν πράγματα από μια τραγική απόλυξη, τα πήρε είδηση η κοινωνία. Αλλά αυτά τα φαινόμενα σε τέτοια έκταση δεν τα είχαμε στον τόπο μας. Κοιτάξτε να δείτε, βγαίνει στην επιφάνεια και ιδιαίτερα με αυτό το τελευταίο περιστατικό η εγκληματική αδιαφορία του κράτους και με το περιστατικό της 12χρονης, γιατί είναι σχετικά όλα αυτά τα περιστατικά, βγαίνει στην επιφάνεια η εγκληματική αδιαφορία του κράτους, των θεσμών του και των μηχανισμών του. Εδώ σε αυτή την περίπτωση είχαμε μία νέα γυναίκα που βρήκε το θάρρος να καταγγείλει τον κακοποιητή της στο αστυνομικό τμήμα και βρέθηκε δολοφονημένη έξω από αυτό το τμήμα. Τον οποίο είχε καταγγείλει, τον είχε καταγγείλει και το 2020, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όπως γράφουν τα ρεπορτάζ. Έτσι, όπως γράφουν τα ρεπορτάζ. Τώρα λεπτομέρειες δεν μπορούμε να ξέρουμε. Όχι. Και αν με βάση τα ρεπορτάζ το πήρε. Δεν ξέρουμε τώρα, σας λέω. Αλλά ας πάρουμε υπόψη μας αυτό που ακούμε. Τι ακούσαμε? Ότι ουσιαστικά πήρε πίσω τη μήνυσή της γιατί αυτή δεν προχωρούσε. Και αυτή τη φορά εδώ, δεν λοιπόν, θέλησε να κάνει μήνυση. Είναι οι γυναίκες αντιμέτωπες με μακροχρόνιες και πολυδάπανες νομικές διαδικασίες, με τεράστιες ελλείψεις σε αυτή τη διαδικασία. Σκεφτείτε ότι βρέθηκε, πήγε να ζητήσει βοήθεια, να της δώσουν τα αρμόδια όργανα, και καταλήφθηκε μόνη να ψάχνει για το 100 και την άμεση δράση μέχρι που τη βρήκε ο δολοφόνος της ένα μόλις μέτρο από το αστυνομικό φυλάκιο. Ένα αστυνομικό τμήμα με ελάχιστο προσωπικό από ό,τι γράφουν τα ρεπορτάζ, και άμα το ξέρω ίσως και αυτό θα μπορεί να έχει μπει και μέσα που λέμε. Το θέμα όμως είναι τι ευθύνεται για αυτές τις τεράστιες ελλείψεις, που δεν είναι μόνο οι γυναίκες οι κακοποιημένες. Δεν τις αντιμετωπίζουν τις ελλείψεις αυτές μόνο στα ζητήματα της αστυνομικής αυθαιρεσίας, αλλά τις αντιμετωπίζουν τις ελλείψεις αυτές και στις δημόσιες δομές και υπηρεσίες στήριξης, όπως και στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχικής υγείας, που απαιτούνται, πρέπει να φτάσουν και σε αυτές προκειμένου να βρουν οποιαδήποτε προστασία σε έναν ξενόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει επίσης παντελής έλλειψη δομών επίγουσας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Δηλαδή αν εγώ προσπαθήσω, είμαι θύμα και θέλω να βρω ξενώνα άμεσα, δεν υπάρχει άμεσα, δεν υπάρχει επίγουσας φιλοξενίας ξενών. Πρέπει να περάσω όλο το πρωτόκολλο που είναι με βάση τη γνώση που έχουμε ένα δίμηνο πρέπει να περάσει μια γυναίκα, μια και δεν έχει άμεσα τις προϋποθέσεις που ορίζει το πρωτόκολλο. Και βέβαια, κυρία Σκαλούμπακα, εσείς στην Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος, επικεφαλής, παρούσε και χθες στους Αγίους Αναργύρους. Καταλαβαίνει κανείς από τις πτυχές του δράματος, τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, οι ποικίλες πτυχές, ότι οι διαδικασίες, το πρωτόκολλο, τι δέον γενέστε, τι λέει η κάθε υπηρεσία, είναι ένας γολγοθάς για να μπορέσει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, προκειμένου να μπορέσει πρώτα απ' όλα να προστατευτεί από έναν άμεσο κίνδυνο, που καμιά φορά με τραγικό τρόπο αποδεικνύεται ήταν όσο άμεσος μπορούσε να εικάσει κανείς. Πιο άμεσος δεν γίνεται. Έχασε τη ζωή της.
Ακριβώς αυτό. Ας πούμε, το αδίκημα αυτό είναι αυτεπάγγελτα διοκόμενο. Και τι συμβαίνει τώρα? Πολλές φορές, όπως και σε αυτή την περίπτωση, οι αστυνομικές αρχές ζητούν από το θύμα να κάνει μήνυση. Δηλαδή, δεν λειτουργεί η αυτεπάγγελτη διαδικασία. Ενώ και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, άλλες που μας έχουν καταγγείλει γυναίκες, η διαδικασία της μήνυσης μπορεί να κρατήσει και ώρες. Είναι δραματική η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει πάτα ένα panic button, αντί να προσλάβει μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό για να αντιμετωπίσει τον τεράστιο όγκο των καθημερινών περιστατικών βίας. Εμείς, κυρία Σκαλούμπακα, πολύ σας ευχαριστώ για την παρουσία στο 984 και ήθελα να μιλούμε την άλλη φορά σε άλλο πνεύμα και με άλλες αφορμές. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.